Άχεν, Ιούνιος 1972. Συναισθίαση με Έλληνες της Γερμανίας. Ξεκινήσω από μια εμπειρία προσωπική δική μου. Εγώ το 65 με 67 εγύρισα το μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας και μίλησα σε άπειρα χωριά. Αυτό νομίζω το ξέρετε. Μιλούσα κατά μέσον όρον 15 φορές το Σαββατοκύριακο. Κάθε Σαββατοκύριακο. Και γνώρισα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του αγροτικού κυρίως κόσμου, αλλά και του εργατικού. Θυμάστε τα συνθήματα που βγήκανε στον δεύτερο ανάντα του αγώνα. Μερικά προϋπήρχαν από τον πρώτο. Αλλά η Ελλάδα στους Έλληνες βγήκε από τον δεύτερο ανάντα του αγώνα. Τώρα θέλω να σας πω ένα πράγμα. Αυτό να το πιστέψετε. Τους μιλούσα, υπουργός συντονισμού είχα. Κάποτε είχα την ευθύνη του υπουργού συντονισμού, είχα διατελέσει υπουργός συντονισμού και ήξερα τα θέματα τα οικονομικά. Και τους μιλούσα και για τις ντομάτες και για τις μπάμιες και για όλα αυτά τα πράγματα. Πρόσεξε, ναι, το ξέρω. Είπες την αλήθεια. Ναι. Α, την καλά τα λέει, καλά τα λέει. Λοιπόν, γι' αυτό βρισκόμαστε, ασφαλώς. Αλλά πρέπει να σου πω το εξής. Χαλασμός κυρίου γινότανε, ασχέτως από ηλικία και ασχέτως από περιοχή, στο θέμα Ελλάδα στους Έλληνες. Τέτοια ευαισθησία δεν την είχα ποτέ φανταστεί. Στο λέω αυτό υπεύθυνα. Και είναι κάτι που έχει ξεχαστεί και έχει παρεξηγηθεί. Εγώ δεν το έχω ξεχάσει. Θα μου πεις καλά, τέτοια πράγματα σαν το φιλότιμο του Έλληνα είναι σημαντικά. Περιέργως είναι. Διότι μην κάνουμε πολύ πολύ στενό μαρξισμό. Στενό. Σε μια καλή τοποθέτηση μαρξιστική, το θέμα της, όχι της υποδομής, αλλά ας πούμε της ιδεολογικής τοποθετήσεως, το θέμα των ιδεών που εκφράζουν όμως την πραγματικότητα, δεν μπορεί να θεωρηθεί δευτερεύον. Γιατί όταν ο Έλληνας συγκινείται μέχρι σημείου κλάματος γύρω από την κουβέντα η Ελλάδα στους Έλληνες, αυτό είναι γιατί ξυπνά μέσα του τουλάχιστον μια εκατονταετηρίδα, να μην πούμε 500 χρόνια, κατοχής σκλαβιάς και αγώνα. Όλα του έρχονται στο νου αυτή την ώρα, γιατί η Ελλάδα ήταν κλωτσοσκούφι των μεγάλων δυνάμεων, ήταν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις μεγάλες δυνάμεις, από ξένους, και αυτή η κουβέντα σας συμβολίζει και τις ντομάτες και τις μπάμιες και το σπίτι που είναι γκρεμισμένο και το παιδί του που δεν έχει να σπουδάσει και βγαίνει στο εξωτερικό να δουλέψει και τα πάντα. Τα πάντα. Το όλο σύστημα δυνάμεως. Τους φακέλους του Καραμανλή. Κάθε όψη καταπίεσης. Όλα αυτά συνοψίζονται σε αυτό το πράγμα. Και γίνονται εθνική συνείδηση.